Στις αποθήκες και στα συσίτια, έξω από το εκθεσιακό κέντρο Αρκαλοχωρίου, όπου χτυπάει η καρδιά της αλληλεγγύης, βρέθηκε ο τηλεοπτικός φακός. Πραγματικά από κάθε γωνιά της Κρήτης και της Ελλάδας καταφτάνουν πράγματα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε 20 άτομα, 20 θελοντές από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων και βοηθάμε στην διανομή, στην καταγραφή και φυσικά στο να μαζέψουμε πράγματα για να στείλουμε σε ανθρώπους, σε οικογένειες, σε χωριά. Πραγματικά, γιατί οι άνθρωποι εδώ στο Αρκαλοχώρι είναι παραδείγματα ψυχικής ανθεκτικότητας. Επίσης, παραδείγματα προς μίμηση είναι και η συμπεριφορά των ανθρώπων που τόσα πράγματα, όπως βλέπετε, πρόσφεραν, θεωρώ, από το ύστερημά τους. Μαγειρεύουμε 1.800, φεύγουν 1.800 με 2.000 μερίδες από εδώ, γιατί δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που είναι στις σκηνές, αλλά είναι και τα γύρω χωριά. Είναι τα σώματα ασφαλείας που είναι εδώ, κλείνουν και 24 ώρα για θελοντές. Σύνολο περίπου 2.000 μερίδες φεύγουν. Συγκινητική είναι η ανταπόκριση πολιτών, επιχειρήσεων, ιδιωτών και αυτοδιοικητικών θεσμών, προσφέροντας είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, είδη προσωπικής υγιεινής, ρούχα, υποδήματα και όχι μόνο για τους θυμοπαθείς. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη σε μπολάκια για σχέδι φαγητού, για τα γεύματα. Ναι, τα αλουμινένια που σκεπάζουν. Υπάρχει επίσης μεγάλη ανάγκη σε τσαντούλες μικρές, όπως επίσης υπάρχει μεγάλη ανάγκη σε σεντόνια, μαξιλαροθήκες, πετσέτες. Και η λίστα αυτή θα ανανεώνεται διαρκώς. Σήμερα κάναμε τώρα το βράδυ πιλαφάκι με κοτόπουλο βραστό και το μεσημέρι είχαμε κάνει μακαρόνια με κιμά. Είμαστε από το σκουτελικό του Δήμου Φεστού. Βράζουμε κοτόπουλο. Πόσες μερίδες περίπου φτιάχνουμε? 500 το πρωί και 500 το βράδυ. Ψυχή της όλης προσπάθειας και εκατοντάδες εθελοντές. Παίρνουν τα ρούχα και εδώ πέρα τα ξεκαθαρίζουμε σε γυναικεία, αντρικά, παιδικά. Χρειάζονται πάρα πολλά χέρια εδώ πέρα, οπότε όσοι πιστοί προσέλθετε βοήθεια. Ο εθελοντισμός πάντα είναι, πρέπει να πρωτοπορεί. Να βοηθάμε τους ανθρώπους που μας έχουν ανάγκη. Είμαι μέλος του Εθελοντικού Σωματείου Άταχτη. Είμαστε εδώ από την Τρίτη το απόγευμα με σκοπό να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας, οι οποίοι λόγω της κατάστασης αυτής χρειάζονται άμεσα την βοήθειά μας. Εδώ περίπου και μία εβδομάδα έχουμε κλείσει το μαγαζί και προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η συμβολή της Μητρόπολης. Δίνουμε πάνω από 1.200 μερίδες φαγητό καθημερινά. Είμαστε όμως σε συνεργασία με το Δήμο. Συμπορευόμαστε, έχουμε φτιάξει στην Αγία Μαρίνα μαγειρίο, έχουμε στο γεροκομείο μαγειρίο. Ένα πάρα πολύ σημαντικό εγχείρημα από το Μεταξάς Hospitality Group, από την οικογένεια Μεταξά και από την Κάπα Στάντης, από την οικογένεια Καλαθάκη. Είμαστε σήμερα εδώ για να στηρίξουμε όλους τους συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν βρεθεί σε αυτή τη δυσμενή συνθήκη και χρειάζονται πάνω απ' όλα την αλληλεγγύη και τη στήριξή μας. Από την πρώτη στιγμή στεκόμαστε δίπλα, προσφέραμε ήδη πρώτης ανάγκης την προηγούμενη εβδομάδα και προσφέρουμε σήμερα μαζί με την Κάπα Στάντης, τον κύριο Καλαθάκη, 8.000 μερίδες φαγητού. Έχει ψωμί! Πολίτες, επιχειρήσεις, φορείς, πολιτιστικοί σύλλογοι, τοπική αυτοδιοίκηση και όχι μόνο, δείχνουν για μία ακόμη φορά το κοινωνικό τους πρόσωπο και στέκονται δίπλα στους πολίτες που χτυπήθηκαν από τον ισχυρό σεισμό.